Μαζί μας στο στούντιο βρίσκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κυρανάκη. Τώρα βάλατε κι εσείς με το δικό σας τρόπο φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση από το πρωί, όταν αποφασίσατε να πείτε δημοσίως, να δώσετε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ανθρώπου που φαίνεται ότι έχει ξυλοκοπηθεί. Για ποιο λόγο το κάνατε αυτό? Καταρχάς, αποφάσισα, και αυτό είναι το ξεκίνημα της πολιτικής μου τοποθέτησης σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό, να καταδικάσω την επίθεση βίας. Έτσι, ναι. Διότι μπορεί εγώ να προέρχομαι από ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, μπορεί σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις μου να έχω στηρίξει το έργο της αστυνομίας, γιατί θεωρώ ότι η συνολική σου παρουσία είναι καλή. Σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύω ότι ασκήθηκε υπέρμετρη βία. Αυτό είναι καταδικαστέο και απαράδεκτο και δεν εκφράζει το σύνολο της αστυνομίας, και γι' αυτό καταδικάστηκε και από συναδέλφους του. Όχι μόνο από εμάς, αλλά και από συναδέλφους του. Μιας που με ξεκινάτε από εκεί, παρά το ότι θέλω να μπείτε. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, όμως. Το φαντάζομαι. Ναι. Μιας που με ξεκινάτε όμως από εκεί, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Γιατί ξέρετε, μεμονωμένο το ένα, μεμονωμένο το άλλο, μεμονωμένο το τρίτο. Ακούμε για διάφορες ΕΔΕ που ανοίγουν στην αστυνομία. Δεν μαθαίνουμε ποτέ τι έχει γίνει με αυτές. Παραδείγματος χάρη με την υπόθεση Ινδαρέ, ξέρω εγώ, ή άλλες. Μήπως υπάρχει ζήτημα κάπου υψηλότερα? Μαθαίνουμε πολλές φορές και για ένορκες διοικητικές εξετάσεις, αλλά και για δικαστικές περιπέτειες στις οποίες μπαίνουν οι αστυνομικοί, και πολλές φορές βρίσκονται και αντιμέτωποι με αναρχικές ομάδες μέσα στο δικαστήριο. Οι οποίες στοχοποιούν τις οικογένειές τους, στοχοποιούν τα παιδιά τους κλπ. Εγώ όμως δεν θέλω να σταθώ σε όλο αυτό. Θέλω να σταθώ στο ότι παρότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια παραβατική συμπεριφορά, δεν άξιζε, όπως και κανένας άλλος, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, παραβατικής συμπεριφοράς, όταν δεν αποτελεί απειλή για τον αστυνομικό, να ξυλοκοπείται με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Κυρανάκη, το ανεξαρτήτως ιδεολογίας, για ποιο λόγο, και θα πάμε και στο όνομα, για ποιο λόγο επιλέξατε να πείτε ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη οργάνωση, την ταξική αντεπίθεση, τέλος πάντων, ότι είναι αντιεξουσιαστής? Και συνέχισα τη φράση μου λέγοντας ότι με την ιδιότητα αυτή εισέβαλε παρανόμως το Υπουργείο Υγείας σε μια παρέμβαση. Αυτό είναι περιστατικό, κύριε Κυρανάκη. Υπουργείο Υγείας με το τι συνέβη στην πλατεία Νέας Σμύρνης, τι σχέση έχει? Προσπαθώ να σας πω, και όχι μόνο σε εσάς, να ενημερωθεί και ο κόσμος, ότι η εικόνα που διαμορφώθηκε χθες, ότι είναι ένας πολίτης, ας πούμε, ο οποίος απλά έκανε τη βόλτα του στη Νέα Σμύρνη, είναι αναλυθής. Διότι όταν ένας άνθρωπος είναι γνωστός στην αστυνομία, είναι ανοίξει αυτούς που λέτε στα κανάλια πολλές φορές γνωστοί άγνωστοι. Συλλαμβάνεται μία φορά για παρέμβαση υπέρ του Κουφοντίνα στο Υπουργείο Υγείας. Συμμετέχει σε αναρχική συλλογικότητα, η οποία ξεκίνησε. Για οποιοδήποτε περιστατικό όμως, κύριε Κυρανάκη. Αφήστε με ολοκληρώσω. Η οποία ξεκίνησε την επίθεση χθες σε κάποιους αστυνομικούς στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Όλο αυτό διαμορφώνει μια διαφορετική εικόνα, διαφορετικά δεδομένα για τον τηλεθεατή, για τον μέσο πολίτη, για το τι πραγματικά συνέβη χθες. Γιατί εγώ, επειδή τη γνωρίζω καλά την πλατεία της Νέας Σμύρνης, είναι πολύ κοντά το γραφείο μου στη Νέα Σμύρνη, και πηγαίνω πολλές φορές και εγώ να κάνω τις βόλτες στο βαθμό του επιτρεπτού λόγω του κορονοϊού. Υπάρχουν όντως οικογένειες και μικρά παιδιά τα οποία θέλουν να απολαύσουν λίγο, να πάρουν ανάσες μέσα σε αυτήν την κατάσταση του lockdown, που δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούσαμε κανονικό στη ζωή μας. Χθες δεν έγινε αυτό. Χθες έγινε μια απόπειρα κάποιων να δημιουργήσουν ένταση. Διότι η αριστερά στην Ελλάδα, κυρία Τζίμα, εδώ και δεκαετίες προσπαθεί, κύριε Κυρανάκη, και θα με αφήσετε αυτό, τη φράση μου να την ολοκληρώσω. Απλώς επειδή είστε αρκετά αναλυτικός, κάπου θα μου επιτρέψετε να τη φράση μου μόνο αυτήν. Ναι, μόνο παρακαλώ. Αυτή. Η αριστερά στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, και αυτό έγινε και χθες, προσπαθεί να δημιουργήσει ήρωες. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα από πορείες, μέσα από εντάσεις, μέσα από ξύλο, μέσα από επεισόδια. Κύριε Κυρανάκη, δεν υπάρχει αυτό, λοιπόν, ένα frame που λέμε εμείς στην τηλεοπτική γλώσσα από χθες, 24 ώρες μετά, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που έχουν καταγράψει την αστυνομική βία, ούτε frame περί του αντιθέτου. Δηλαδή, δεν υπήρξε ένας που να καταγράψει ένα βίντεο με πολίτη να επιτίθεται στον αστυνομικό, που να τον προκαλεί. Γι' αυτό και είμαι, μπορεί να υπάρχει αυτό, και να μην έχει δημοσιευθεί. Γι' αυτό και είμαι υπέρ, κυρία Τζίμα. 24 ώρες μετά, ξέρετε τώρα πώς είναι και με τα social media και με τα site. Και το γι' αυτό λέω, και είμαι υπέρ της κάμερας στον αστυνομικό. Γι' αυτό είμαι υπέρ του μέτρου να μπει μια κάμερα στον κάθε αστυνομικό, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε αστυνομικός ότι οι κινήσεις του καταγράφονται. Και να υπάρχει δικαιοσύνη
σε αυτό που πραγματικά συνέβη και όχι να υπάρχει η μία ή η άλλη πλευρά και να κρίνουν τα social media ως social media και οι δικαστές το τι πραγματικά έχετε έγινε. Απαντήσει ακόμα γιατί απαντήσω, επιλέξατε θέλετε. Να δώσετε στη δημοσιότητα το όνομα δεν και το επώνυμο τίποτα, του ανθρώπου. Πώς δεν το δώσατε, το είπατε, το έχουμε καλύψει μάλιστα από και στο χθες... λίγο γιατί δεν θέλουμε να το αναπαράξουμε και αυτό είναι παράβαση και του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων διότι θα ήταν παράβαση, μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να παράβαση. Πει ότι είναι ο κύριος Κυρανάκης και σας λέμε ποιος είναι γιατί πρέπει να προσέξετε για κάποιους λόγους. Αυτό το κάνατε εσείς. Κυρία Τζίμα, θα ήταν παράβαση αν από χθες δεν είχε αποτελέσει πρώτη είδηση το βίντεο που δείχνει όλα τα χαρακτηριστικά. Εγώ είδα την εικόνα του, πώς τον λένε τον άνθρωπο το πρόσωπό του καθαρά. Αν ανήκει στην ταξική αντεπίθεση, ακούστε με συγχωρείτε, αλλά εγώ το έμαθα από εσάς και δεν ξέρω και πώς το ξέρετε. Ακούστε. Ακούστε με γιατί έχει σημασία να ξέρουμε και τι λέμε. Ο 4362 του 19 είναι ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς το ψηφίσαμε. Η Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο νόμος λοιπόν θέτει κάποιους κανονισμούς για τους απλούς πολίτες, των οποίων τα δεδομένα διαχειρίζονται, χρησιμοποιούνται, εκτίθενται κλπ. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ένα βίντεο το οποίο αξιοποιήθηκε από την ίδια την αντιπολίτευση. Εσείς στο δελτίο σας χθες. Εσείς στο δελτίο σας χθες. Πώς τον λένε τον άνθρωπο. Το ούτε εγώ ήξερα, ούτε εγώ ήξερα μέχρι χθες το πρόσωπό του. Παρεμπιπτόντως. Ακούστε, κυρία Τζίμα. Να απαντήσω την πρώτη σας ερώτηση και να πάμε στη δεύτερη. Και τις πεπιθήσεις του. Με τη σειρά όλα. Με τη σειρά όλα. Με τη σειρά. Κάχα σε μένα δεν με ενδιαφέρει η ιδεολογία του. Με ενδιαφέρει αν έχει παραβατική συμπεριφορά. Είπατε ότι είναι ο άνθρωπος να απαντήσω όμως σε όλα για να μην τίποτα αναπάντητο για τους τηλεθεατές σας. Με ρωτήσατε λοιπόν για το αν είναι παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Σωστά. Αν είναι παράβαση αυτό που έκανα εγώ, τότε είναι παράβαση και αυτό που κάνατε εσείς χθες στο δελτίο σας. Εμείς δεν διότι είπαμε εσείς δείξατε, είναι. Διότι εσείς δείξατε ξεκάθαρα το πρόσωπό του σε ένα βίντεο, τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν κομμάτι προσωπικών δεδομένων φαίνονται ξεκάθαρα στο δελτίο θέλω ειδήσεων σας, το χθεσινό βραδινό του Μέγα, όπως και πολλών άλλων καναλιών. Ναι. Για άλλες υποθέσεις δεν λέγαμε ονόματα για όλη αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει, γιατί υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στο να το πούμε. Εσείς όμως το κάνατε. Σκεφτήκατε ότι μπορεί να το πείτε. Χθες όμως δείξατε εσείς και όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και τα social media το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Είναι προσωπικό δεδομένο, ναι ή όχι. Εσείς αποφασίσατε να πάτε ένα προσωπικό πιο πέρα. Δεδομένο, ναι ή όχι. Πρέπει να δω το νόμο για να σας απαντήσω σε αυτό. Ξέρω σίγουρα πάντως ότι το ονοματεπώνυμό του είναι. Δεν είχατε φαντάζομαι τη συνέντευξη του για να το κάνετε. Και επαναλαμβάνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε μια ακτιβίστικη αντιεξουσιαστική ομάδα με συγκεκριμένη δράση παραβατική και ο οποίος χθες συμμετείχε επίσης σε κάποια επεισόδια. Δικαιολογεί αυτό τη βία που του ασκήθηκε, όχι. Αν συμμετείχε σε επεισόδια, δεν το ξέρουμε. Δικαιολογεί αυτό τη βία που του ασκήθηκε, όχι. Δεν τη δικαιολογεί. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Ναι. Ό,τι και αν έκανε αυτός ο άνθρωπος, παραβίασε νόμους, έχει συλληφθεί με κάποια συγκεκριμένη διατάξη του ποινικού κώδικα. Δεν δικαιολογεί αυτό την παραβατική του συμπεριφορά. Εξακολουθείτε να μην μου έχετε απαντήσει γιατί το κάνατε. Σας εξηγώ, κυρία Τζίμα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το έκανα, διότι έχω πρόβλημα. Γιατί πρέπει να πείτε ότι είναι η Ράνια Τζίμα. Σε τι βοηθάει αυτό. Καταρχάς, εσείς είστε δημόσιο πρόσωπο. Δεν αφορά εσάς ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Το όνομά σας, όπως και το δικό μου, καλός ή κακός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα. Και εγώ από το πρωί έχω δεχθεί πολλές απειλές κατά τη ζωή μου. Το γνωρίζετε. Όχι. Έχετε δεχτεί απειλές. Βεβαίως, πολλές. Και εγώ και η σύζυγός μου. Πολλές. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Τζίμα, τα δημόσια πρόσωπα, είτε στη δημοσιογραφία είτε στην πολιτική, μπαίνουμε σε αυτό το στίβο συνειδητοποιώντας ότι υπάρχουν και τα ενδεχόμενα απειλών, υπάρχουν και τα ενδεχόμενα να μας βρίζει ο κόσμος, να λέει όλα αυτά τα χυδαία. Εντάξει. Αν δεν το αντέχεις, δεν μπαίνεις σε αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω όμως είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται μια εικόνα ότι όλα είναι αθώα και έτσι απρόκλητα ξαφνικά και κάποια αστυνομική. Το κάνατε, κύριε Κυρανάκη, γιατί να το πω διαφορετικά. Μέσα τα οποία είναι πιο κοντά, στο πούμε έτσι, και στην πλευρά της αντιπολίτευσης, μιλούν εδώ για ένα πολιτικό φακέλωμα. Αν μπείτε λίγο στο διαδίκτυο, θα το δείτε. Πολιτικό φακέλωμα, κυρία Τζίμα, δεχόμαστε εμείς. Δεν είναι πολιτικό φακέλωμα να είναι δημόσια πληροφορία αν κάποιος έχει παραβατική συμπεριφορά για δημόσιες ενέργειες του. Το αν ανήκει σε συγγνώμη, μια συγγνώμη, κυρία Τζίμα. Αν μπει εδώ, μέσα στο στούντιο, μέσα στο κανάλι σας, μια αναρχική συλλογικότητα. Ναι. Άνθρωποι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και αν παραβεί το νόμο, μα ο νόμος θα πρέπει όμως, ο κόσμος και οι υπάλληλοι εδώ που δουλεύουν σκληρά να ξέρουν ποιοι απειλούν την ασφαλειά τους. Ναι, όχι. Κύριε Κυρανάκη, ο νόμος αντιμετωπίζει αδικήματα, όχι πεπιθήσεις. Σωστά ή λάθος. Μα εγώ για αδικήματα σας μίλησα. Όχι, εσείς είπατε ότι είναι αντιεξουσιαστής και ανήκει σε συγκεκριμένη οργάνωση. Και σας μίλησα για την παράβαση του νόμου που έκανε.
Αυτό σας είπα. Μιλήσατε για την πράξη του Υπουργείου Υγείας. Δεν μιλήσατε για αυτό. Ας έχει όποια ιδεολογία θέλει. Ας ξέρει, το ξέρουμε πολύ καλά. Το δείξαν οι κάμερές σας. Και το ξέρει και η δικογραφία. Και σχηματιστεί και από χθες δικογραφία. Άρα, εγώ σας ρωτώ λοιπόν ειλικρινά. Αν μπει εδώ μέσα στο κανάλι του Μέγκα, μία ομάδα αντιεξουσιαστών, τα σπάσει όλα. Και απειλήσει τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ, τους τεχνικούς, δημοσιογράφους, τις κοπέλες που δουλεύουν στο μακιγιάζ. Θα θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί που απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή σας, ναι ή όχι? Πρώτα απ' όλα δεν είναι δικό μου έργο. Θα το αναλάβουν αυτοί που πρέπει να το αναλάβουν. Εγώ θα το αναλάβει η αστυνομία, θα το αναλάβουν οι εισαγγελικές, οι δικαστικές αρχές. Έτσι θα γίνει. Σε αυτή τη χώρα είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τον άνθρωπο να πιστεύει όσο θέλει, να είναι ακροαριστερός, να είναι αναρχικός. Ας πιστεύει, τιμή του να το λέει. Και να το υπερασπίζετε δημόσια ως προς την άποψή του. Άλλο η άποψη, άλλο η παράβαση του νόμου. Όπως σέβονται τον νόμο όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα τον σέβονται και αυτοί. Τέρμα η αισιοδοσία σε αυτή τη χώρα, οποιασδήποτε αναρχική ομάδα που θέλει να κάνει να τη χώρα μαγαζάκι της. Δικής μου αντίληψης, δεν έχω καταλάβει ακόμα σε τι θεωρείτε ότι έχει συνεισφέρει η δημοσιοποίηση του ονόματος. Επίσης, είπατε και κάτι ακόμα όμως το πρωί, ότι προηγουμένως προσπάθησε να πάρει το όπλο αστυνομικού. Ναι, βεβαίως. Αυτό σας προκύπτει από πού? Από πληροφόρηση. Πώς την έχετε σε αυτή την πληροφόρηση? Είναι από την αναφορά των αστυνομικών. Σας είπα ότι ζω, ότι εργάζομαι στην περιοχή. Είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα. Η Νέα Σμύρνη είναι από τις βασικές περιοχές. Είναι από τις βασικές περιοχές του νοτίου τομέα της Β' Αθήνας. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο από χθες και σήμερα το πρωί. Έχω αυτή την εικόνα. Αν λέω κάτι λάθος. Το γνωρίζετε από την αναφορά των αστυνομικών. Αν λέω κάτι λάθος, κυρία Τζίμα, θα το κρίνει η τελική αναφορά της εισαγγελέας, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, θα το κρίνει η ΕΔΕ. Αν λέω ψέματα σε αυτό που ανέφερα το πρωί και το παραλαμβάνω τώρα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ναι, πάντως δεν μου απαντάτε και πάλι. Σας γιατί απάντησα. Το πρωί είπατε κάτι άλλο. Ότι όχι, το ξέρετε από την αναφορά των αστυνομικών. Σας είπα ότι έχουμε πληροφορίες. Δεν σας είπα εσάς, είπα στην τηλεόραση ότι έχουμε πληροφορίες από τις αναφορές της αστυνομίας. Και όταν λέω αναφορές αστυνομίας, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μία σειρά από πληροφορίες. Αν όμως πληροφορίες τις οποίες αναπαρήγαγα είναι ψευδείς, είμαι ο πρώτος που θα βγω να ζητήσω συγγνώμη. Αν είναι αληθείς όμως, θα ζητήσω από όλους αυτούς οι οποίοι με κατέκριναν να ζητήσουν εκείνη συγγνώμη. Και νομίζω, κυρία Τζίμα, ότι μετά από όλα αυτά, καλό είναι να πέσουν λίγο οι τόνοι και να ηρεμήσουμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Διότι και χθες. Πάντως, κύριε Κυρανάκη, με ξύλο δεν πέφτουν οι τόνοι. Συμφωνώ, γι' αυτό και το καταδίκασα. Να το πω τέταρτη φορά, να το πω πέμπτη, να το πω όσες φορές χρειαστεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εκεί δεν σας έκανα καμία ερώτηση. Όσες φορές χρειαστεί, θα το πω. Γιατί ήσασταν καθαρός και χωρίς αστερίσκους από το πρωί. Η έκκλησή μου. Γιατί ο υπόλοιπος χειρισμός σας ήταν αυτός ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, έχριζε μια συζήτηση. Βεβαίως. Γιατί κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα διαφυλάξουμε με έναν τρόπο. Η έκκλησή μου για κοινωνική ηρεμία πάει και στις δύο πλευρές. Πάει και σε αστυνομικούς οι οποίοι οφείλουν να είναι ψύχρεμοι. Και εγώ κάθε φορά που συναντώ αστυνομικούς στον δρόμο, τους ρωτώ, δείχνουμε κατανόηση ως πολίτες στους αστυνομικούς? Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους μπορούν να δείχνουν κατανόηση στους πολίτες οι οποίοι περνούν όλη αυτή την πανδημία πολύ δύσκολα, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Αυτή η κατανόηση λοιπόν. Ομάδες. Το λέω γιατί πολλές φορές η σχέση πολίτη-αστυνομικού φέρνει ένταση. Και είναι κατανοητό. Άρα λοιπόν, να το πω γιατί είναι σημαντικό. Αν έχει τα νεύρα του, καλό είναι να μην υπηρετεί σε αυτή τη θέση, διότι είναι μια ειδική θέση που απαιτεί ψυχραιμία. Αν δεν αντέχει αυτήν την πίεση, θα πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά. Συμφωνούμε σε αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι σύσσωμη η ίδια η αστυνομία, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το γραφείο τύπου του Μεγάλου Μαξίμου και εγώ προσωπικά επίσης καταδικάσαμε αυτή την ενέργεια. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Δεν νομίζω ότι μια οικογένεια που θέλει να βγάλει τα παιδιά της στην πλατεία της Νέας Μύρνης θέλει να βλέπει έναν αστυνομικό να δένει ένα πολίτη δίπλα της, ακόμη και αν αυτός ο πολίτης έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Δεν το δικαιολογώ, το παραλαμβάνω. Αλλά η έκκλησή μου για κοινωνική ηρεμία πάει και στις δύο πλευρές. Πάει και προς αστυνομικούς και πάει και προς όσους θέλουν δημοκρατικά να διαμαρτυρηθούν για οποιοδήποτε δικαίωμά τους. Αυτή τη στιγμή δίνουμε όλοι μαζί μια μάχη υγείας για τη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει κοινωνική ηρεμία, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να μπορέσει να πετύχει το στόχο της για να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας και ούτε φυσικά να κυλήσει ηρεμά η ζωή μας. Κύριε Κυρανάκη, οπότε θα κλείσουμε τη συζήτησή μας χωρίς να θεωρείτε ότι κάνατε λάθος σήμερα, Κυρία Τζίμα, σας απάντησα. Νομίζω ότι θέλετε μπει και καλά να βγάλετε ένα τίτλο. Λοιπόν, έχουμε... Όχι, δεν είναι θέμα. Αν και σας έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, σήμερα δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη. Όχι, εντάξει, παρακαλώ, δεν είναι θέμα χάρης. Εδώ προφανώς έχουμε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Υγιές είναι αυτό, ναι, να διαφωνούμε. Σαφώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.